Ο αριθμός των φαρμάκων είναι κάτι που μεταβάλλεται συνεχώς, τα οποία είναι σε έλλειψη. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι σταθερό ασφαλώς, όμως σίγουρα είναι πολύ πιο αυξημένος και μεγαλύτερος και πολύ πιο, επηρεάζει πολύ πιο αρνητικά την εργασία μας φέτος σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Mm-hmm. Όντως το φαινόμενο αυτό των ελλείψεων έχει πάρει πλέον πανευρωπαϊκές, ίσως και παγκόσμιες διαστάσεις. Η Ελλάδα αντιμετώπιζε προβλήματα σε σχέση με τις ελλείψεις και λόγω κάποιων ιδιομορφιών οι οποίες υπήρχαν εδώ στη φαρμακευτική αγορά και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει αυτή την αγορά. Ήρθε και η παγκόσμια κρίση και χειροτέρψε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την όλη κατάσταση. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Αν δεν κάνω λάθος και από την εκπομπή σας, θα έχουμε ξαναπεί σε σχέση με τις ελλείψεις ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη σε πιο μεγαλύτερο επίπεδο να το δει τώρα. Ίσως έχουμε αργήσει κιόλας. Για να μην αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στο άμεσο μέλλον. Μα κύριε Πρόεδρε, πώς να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βγήκαν τα εργοστάσια παρασκευής πρώτων υλών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πάει σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι εσείς ήσασταν αυτός που επισημαίνατε αυτή την διαφορά, λέγοντας ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επειδή διώξαμε τα εργοστάσια με τις πρώτες ύλες από το έδαφος της Ευρώπης. Είναι ένα γεγονός αυτό. Συνέβη πριν κάποια χρόνια, ήταν η παγκόσμια τάση όλες οι βιομηχανίες και όχι μόνο τα εργοστάσια των φαρμάκων να πηγαίνουν σε χώρες χαμηλού κόστους, εργατικού κόστους. Όμως όταν γίνεται αυτό, η χώρα η οποία το κάνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωσή μας, χάνει τον έλεγχο πάνω σε αυτές τις βιομηχανίες, τον άμεσο έλεγχο που μπορεί να την βοηθήσει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κρίσεις που έχουν να κάνει με την έλλειψη ή με την ενεργειακή κρίση. Mm. Θα είχαμε πολύ καλύτερο έλεγχο των βιομηχανιών όταν αν αυτές βρισκόταν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει λίγο αυτή η αντίληψη σε κεντρικό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει πλέον συζήτηση ακόμα και εδώ στην Ελλάδα για να έρθουν κάποια εργοστάσια ή να ιδρυθούν καινούργια εργοστάσια, δεδομένου ότι η παγκόσμια ζήτηση φαρμάκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είναι ένας παράγοντας ο οποίος δημιουργεί αυτή τη στιγμή και τις ελλείψεις. Δεν μας καλύπτουν πλέον οι βιομηχανίες οι οποίες υπάρχουν, έχουν απομείνει στο ευρωπαϊκό έδαφος, είτε είναι αυτή τη στιγμή στην Ινδία και στην Κίνα. Πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα πώς θα ευνοήσει με την πολιτική της την ίδρυση νέων βιομηχανιών στο έδαφος της, ώστε να αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο τρόπο μελλοντικές κρίσεις και ελλείψεις, οι οποίες δεν αποκλείω καθόλου ότι θα συμβούν και μάλιστα και πολύ σύντομα. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, προς όφελος όλων μας. Αυτή την ώρα, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει πολύ περισσότερο στην αγορά, ποια έλλειψη σας προβληματίζει πολύ, πολύ περισσότερο, αν και έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι φροντίζεται ο ένας με τον άλλον ως φαρμακοποιοί να καλύπτεται τις όποιες ελλείψεις από φαρμακείο σε φαρμακείο εάν ζητηθεί μια βοήθεια. Αλλά εκείνο που σας προβληματίζει περισσότερο ποιο είναι, ποια έλλειψη, κύριε Σκουντάκη? Ελλείψεις των φαρμάκων οι οποίες μας δυσκολεύουν και εμάς και τους ασθενείς. Βεβαίως είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ελλειπτικό φάρμακο, δεδομένου ότι είναι αυτό πρωτότυπο, είναι φάρμακο μοναδικό στην αγορά και δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο γενώσιμο για να το κάνουμε. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις φαρμάκων που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες ασθενειών, αλλά τώρα, δεδομένου ότι έχουμε τεράστια έξαρση των αναπνευστικών λοιμόξεων, μας προβληματίζουν αυτές οι κατηγορίες. Αντιβιωτικά, εισπνεώμενα, αντιβυχικά, αντισταμινικά, όλα αυτά τα φάρμακα μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ το τελευταίο 1-2 μήνες. Δείχνει αυτή τη στιγμή η κατάσταση να βελτιώνεται λίγο, όμως δεν έχει φτάσει σε καμία περίπτωση στο επίπεδο που θα θέλαμε να φτάσει. Θα επισημάνω επίσης το γεγονός ότι φέτος δεν εμβολιαστήκαμε σε καλό επίπεδο. Δεν φτάσαμε τα νούμερα που είχαμε πριν 1-2 χρόνια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ευνοεί την διάδοση της γρίπης, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για φάρμακα. Πρέπει από του χρόνου, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, η πολιτεία, να δει πολύ πιο ζεστά το θέμα του εμβολιασμού, γιατί μπορεί
με αυτόν τον τρόπο να μειώσει πάρα πολύ τη ζήτηση σε πάρα πολλά φάρμακα, δεδομένου ότι δεν θα νοσήσουν τόσο πολύ συμπολίτες μας από τέτοιου τύπου ιώσεις. Ίσως θα έπρεπε λίγο περισσότερο και να το οργανώσουμε καλύτερα το θέμα της καμπάνιας του εμβολιασμού και το όλο ζήτημα αυτό, το οποίο σίγουρα προστατεύει το μεγαλύτερο βαθμό. Ξέρετε ότι, το δεν είναι δικό, ξέρετε ότι δεν είναι δικό σας θέμα ή του κάθε γιατρού. Ξέρετε ότι είναι πολιτικές αποφάσεις της πολιτείας και μέχρι σήμερα αυτή η διαχείριση, έτσι όπως έχει γίνει με την COVID-19, με τον εμβολιασμό, τα όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια, μας πάνε σε τους περισσότερους από εμάς να είμαστε πολύ πολύ επιφυλακτικοί για αυτά τα οποία μας λένε, αυτά τα οποία ακούμε, αλλά αυτή η διαχείρισή τους. Δεν ευθύνεστε εσείς, δεν ευθύνομαι και εγώ. Κυρία Δουμπιεράκη, εγώ δεν θα άρνηκα για τη δική μου ευθύνη ως κλάδος φαρμακευτικός. Φέτος ίσως δεν καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο μέσα στα φαρμακεία να εμβολιαστεί. Είχαμε και ένα πλεονέκτημα φέτος ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε το εμβόλιο χωρίς ιατρική συνταγή. Λίγο ζεστάθηκε η κατάσταση και υπήρξε μεγαλύτερη προσέλευση για εμβολιασμό με αυτό το μέτρο. Όμως αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται όχι το Γενάρη και τον Δεκέμβρη. Γίνονται από το καλοκαίρι οι σχεδιασμοί και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίζει η καμπάνια, οποιαδήποτε προσπάθεια ευαισθητοποίηση του κοινού και μετά προχωράμε κανονικά στον εμβολιασμό από τέλη Οκτωβρίου και Νοέμβριο. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Και δεν μπορεί και ένας κλάδος όπως είναι η φαρμακοποία αυτή τη στιγμή να αναλάβουν όλη την ευθύνη αυτής της καμπάνιας. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός όλων των υγειονομικών κλάδων κάτω από την σκέπη της πολιτείας. Νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε λίγο περισσότερο υποψιασμένοι και ευαισθητοποιημένοι όλοι μας, ώστε να κάνουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα και να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Εδώ θέλω να τονίσω και να το ακούσουν όλοι. Τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή όσον αφορά τη γρήπη. Μπορούν να μας προστατεύσουν σε μεγάλο βαθμό από τη γρήπη και κατ' επέκταση θα μειώσουν πάρα πολύ τις νοσηλίες είτε στα νοσοκομεία είτε στο σπίτι μας, που σημαίνει κατ' επέκταση επίσης μειωμένη ζήτηση για φάρμακα. Να πως πετυχαίνουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με ένα τρόπο, με τον εμβολιασμό, τις ελλείψεις που είχαμε φέτος στα φάρμακα. Αυτό λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Εγώ επιμένω, η λάθος διαχείριση έτσι όπως μέχρι σήμερα έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας, μαζί με τη γρήπη, που ξεχάσαμε τη γρήπη και είχαμε μείνει μόνο στον COVID, και όλα αυτά τα οποία συνεχίζουν αυτή την ώρα να απασχολούν αναφορικά με την COVID-19, έχει κάνει τον κόσμο πάρα πολύ επιφυλακτικό. Εποχικές λοιμώξεις λοιπόν, που κλασικά ξέρετε ότι Φεβρουάριο και Μάρτιο μέχρι τότε κρατάει το μεγάλο κύμα, διατηρείται το μεγάλο κύμα, κύριε Σκουντάκη. Γρήπη και αναπνευστικός υγειακός ιός, νομίζω ότι είναι τα βασικά που σας απασχολούν, έτσι? Σε την εποχή, ναι, είναι όλες οι υπόλοιπες αναπνευστικές λοιμώξεις, οι οποίες υπάρχουν και αυτές δεν έχουν εκλείψει από την κοινωνία. Κοιτάξτε, το πόσο θα διαρκέσουν η εμφάνιση και η διασπορά αυτών των λοιμώξεων στον πληθυσμό είναι κάτι που εξαρτάται κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από τις καιρικές συνθήκες. Εάν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και τον Μάρτι, σίγουρα θα έχουμε και μέχρι τότε μεγάλα ποσοστά εμφάνισης αναπνευστικών λοιμώξεων. Θα το δούμε πώς θα πάει. Η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, πρέπει εδώ να τονίσω ότι βοηθάει στο να μειώσουμε τη διασπορά των λοιμώξεων και όποιων λοιμώξεων αναπνευστικών. Καλό είναι να τις χρησιμοποιούμε σε κλειστούς χώρους, ειδικά συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ευαισθησία για την υγεία τους. Να κάνουμε το εμβόλιο όσοι δεν το έχουν κάνει. Είναι ανάλογα με το τι εννοούμε κλειστό χώρο, βέβαια, έτσι. Γιατί από την άλλη, εγώ έβλεπα και την κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο και έλεγε ότι, ξέρετε, είναι προαιρετική η χρήση της μάσκας και μέσα στα σχολεία, προαιρετική και η χρήση που είναι κλειστός χώρος. Ακόμα και μέσα στα λεωφορεία, τα οποία μεταφέρουν μαθητές, φοιτητές και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Κοιτάξτε, όταν είχαμε υποχρεωτική χρήση της μάσκας υπήρχαν άλλες αντιδράσεις και άλλες διαφωνίες. Τώρα που είναι προαιρετική υπάρχουν άλλες. Πρέπει λίγο να είμαστε όλοι μας συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι, όχι μόνο με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, αλλά και για αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή όταν έχουμε πυρετό, βήχα
και κυκλοφορούμε, πάμε στη δουλειά μας, πάμε σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν δείχνουμε και ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όταν δεν φοράμε μάσκα, ακόμα χειρότερα. Mm. Όλοι γνωρίζουμε στον εαυτό μας πότε είμαστε κρυωμένοι, πότε έχουμε γρήπη, πότε έχουμε κάποια ίωση, πότε φταρνιζόμαστε, δείχουμε. Οπότε το να μην προστατεύουμε τους γύρω μας είναι και λίγο θέμα ανευθυνότητας. Λίγο πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, πιο ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα. Δεν πειράζει αν χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα σε ένα κλειστό χώρο, και αυτό που σας θέλω να το καταλάβουν όλοι. Δεν το λέω για να μην κολλήσουμε εμείς. Το λέω στις περιπτώσεις που εμείς νοσούμε και παρόλα αυτά κυκλοφορούμε έξω. Για να προστατεύσουμε λοιπόν όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι γύρω μας. Μάλιστα. Καλά κάνετε και κάνετε εσείς αυτές τις αναφορές για να σας ακούμε όλοι μας. Λοιπόν, λέτε ότι εσείς ευελπιστείτε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση ξεκινώντας από τις ελλείψεις στα φάρμακα με αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ευελπιστείτε ή υπάρχουν σημάδια, κύριε Σκουντάκη, που σας δείχνουν ότι πάει σε μια άλλη πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα, ας πούμε, την επόμενη χρονιά τέτοιου είδους θέματα και προβλήματα? Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Όμως οφείλουμε η εμπειρία την οποία έχουμε αποκομίσει και τα χρόνια της καραντίνας και της επιδημίας και η εμπειρία που έχουμε από επιδημίες γρήπης ή άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων. Αυτή την εμπειρία λοιπόν πρέπει να τη μεταφράσουμε σε πολιτική η οποία θα μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους κατάσταση την οποία πιθανόν θα ξανααντιμετωπίσουμε στο μέλλον ή πιθανόν μια άλλη επιδημία η οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο πληθυσμό υπάρχουν και άλλες επιδημίες οι οποίες είναι σε τοπικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει γρήπη των πτηνών, υπάρχει διάφορες λοιμώξεις οι οποίες είναι πολύ μεταδοτικές και έχουμε καταφέρει μέχρι τη στιγμή με τις προσπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να μείνουν σε τοπικό επίπεδο. Το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας επιδημίας δεν έχει κλείψει και δεν έχει σταματήσει τον COVID, υπάρχει πάντα. Επομένως, σαν κοινωνίες πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι, προετοιμασμένοι, σαν πολίτες, σαν κυβέρνηση, σαν υπηρεσίες υγείας, πάντοτε να αντιδράσουμε σωστά και γρήγορα σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Νομίζω ότι η COVID ήταν μια μεγάλη εμπειρία, ένα μεγάλο μάθημα και εμάς τους υγειονομικούς μας εκπαίδευσε εντός εισαγωγικών πάρα πολύ στο να έχουμε γνώση του τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα η πολιτεία, οι υγειονομικοί φορείς πρέπει σήμερα κιόλας να αρχίσουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ελληνικό επίπεδο από σήμερα να αρχίσουν να καταστρώνουν τα σχέδια και όλα αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση που αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Το ζητούμενο βέβαια είναι η κρίση. Μπορεί το αν βρεθούμε πάλι προετοίμαστε. Το ζητούμενο βέβαια είναι η κρίση. Είναι η οικονομική κρίση, είναι η ενεργειακή κρίση. Γιατί τουλάχιστον από ό,τι έβλεπα και διάβαζα, υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί των πρώτων υλών ανά την Ευρώπη, ας πούμε ολλανδικός παραγωγός δραστικών φαρμακευτικών συστατικών, που δήλωσε ότι το εργοστάσιο του παρήγαγε 1/4 λιγότερη παραγωγή από ό,τι το 2021 εξαιτίας ενεργειακού κόστους. Άλλος παραγωγός ότι διασώθηκε από την κυβέρνηση γιατί κήρυξε πτώχευση για να κρατήσει το εργοστάσιο του ανοιχτό και όλα τα ρίχνουν στην οικονομική και στην ενεργειακή κρίση. Και όλα αυτά είναι θέματα και ζητούμενα. Ασφαλώς είναι και πρέπει να δούμε εδώ πέρα και το ρόλο της πολιτείας, του κράτους, κατά πόσο μπορεί να διαθέσει οικονομικά πόρους και προσωπικό και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί προκειμένου ή να στηρίξει βιομηχανίες οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργειακά, οικονομικά προβλήματα ή και να δημιουργήσει από το μηδέν καινούργια εργοστάσια. Αυτό το ενδεχόμενο για μένα είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Πρέπει να δούμε μια κατηγορία φαρμάκων, πολύ βασικών φαρμάκων, πώς θα εξασφαλίσουμε την παραγωγή τους να γίνεται στην Ευρώπη και να μπορεί να γίνεται ακόμα και σε συνθήκες ενεργειακές ή όποιες άλλες κρίσεις.